Πέρσι για τον ναζιστικό χαιρετισμό, μετά όλο αυτό που έγινε με για τον ναζιστικό Αντώνη, χαιρετισμό. Όλα αυτά τα σχόλια που μπορεί να υπήρχαν. Για εμένα. Πες αυτά τα κοπρόσχυλα που έχουν πει αυτό, ότι αυτός ο χαιρετισμός που έκανα, που ήταν ο χαιρετισμός που κάνανε οι χιτλερικοί, οι ναζί, το έκανα μέσα σε ένα τραγούδι που λεγόταν Η Πλατεία και εκείνη την ώρα χλέβαζα, σχολίαζα τους ναζιστές λέγοντας Deutschland über alles, δηλαδή η Γερμανία πάνω απ' όλα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό λιδωρούσε τους Γερμανούς. Δεν μπήκα σε καμία κόντρα με τον Αντώνη. Ο Αντώνης δεν είναι ο Νότης. Ο Νότης δεν είναι ο Αντώνης. Και αυτό είχα πει. Μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, άλλα κάνω εγώ, άλλα κάνω εκείνος, αυτό είχα πει. Είμαι πολιτικό και έχω δημόσιο λόγο και σκέπτομαι μονίμως πολιτικά. Διότι είμαι πολίτης. Εγώ δεν είμαι πελάτης. Είμαι πολίτης. Κατάλαβες και όλα αυτά τα κοπρόσκυλα που σας κυβερνάνε και σας τυρανάνε, εγώ δεν τα έχω αξιολογήσει όπως εσείς. Δεν τα έχω τοποθετήσει εγώ εκεί, διότι δεν τους έχω δώσει καμία απολύτως δύναμη. Και έχω κάθε δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, διότι δεν οφείλω σε κανένα απολύτως τίποτα. Αυτοί οι υπάλληλοι μου οφείλουν πολλά. Μου οφείλουν κατά πρώτον το ότι έχουν κάνει τον λαό μου δυστυχή. Βεβαίως και δεν είναι φασίστες οι Χρυσοί Αυγοί. Και έχουν κλείσει κάποιον μέσα ο οποίος είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Κανένα δικαίωμα δεν έχεις, ρε. Και στο δώστε δικαίωμα. Ευάγγελε Γκουρούνι να πούμε, μα σηκώνει τα συνταγματολόγια και. Κατάλαβε τώρα. Μπορεί να λένε αύριο τη στηρίζει. Ποιο σκέφτηκε τώρα τι θα λένε. Ότι. Μπορεί να στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Ότι μπορεί να τη στηρίζω. Επιβάλλεται να τη στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή. Διότι αυτή, αν μη τι άλλο, έχει μέσα και την Αυγή. Οι άλλοι έχουν μόνο το σκότος. Μου είπανε κάποτε, γιατί δεν κατεβαίνει στην πολιτική. Διότι απλά εγώ δεν έχω μάθει να κατεβαίνω. Εγώ μόνο ανεβαίνω. Είδαμε και πρόσφατα συναδέλφου σου να είναι στο στόχαστρο του ΔΟΕ, ότι φοροδιαφεύγουν. Φοροδιαφεύγουν, μα πλάκα μου κάνει τώρα. Ο Παπαντονίου δεν ήταν υπουργό οικονομικών και είναι φοροφυγά. Ο Παπακοσταντίνο δεν ήταν υπουργό οικονομικών. Ο Σιμίτη δεν ήταν πρωθυπουργό αυτή τη χώρα. Πατρελαθήκατε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, καταπιάνεστε με τη μαγεία, α πούμε, που σα λένε για να μα πείτε, για να ξεφύγει το μυαλό μα από αυτά που συμβαίνουν. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, φοροφυγάδε. Ο υπουργό οικονομικών είναι φοροφυγά. Αυτοί είναι οι φοροφυγάδε. Που θεσπίζουν νόμους ώστε να μην πληρώνουν αυτά που. 75% δεν πληρώνουν οι βουλευτές. Οι υπάλληλοι μας δεν πληρώνουν το 75% των εισφορών τους. Και εγώ πληρώνω και εσύ από το πρώτο δεκαράκι που παίρνω. Κατάλαβες. Πες να πάω να.